έχουμε μέρος του σχολείου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σκοτευτήκατε. Αυτό είναι, είναι η υποχρέωσή μας και τιμή μας. Να υποδεχόμαστε νέους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τους εκπαιδευτικούς δεν λέω τίποτα, γιατί κοίτα, άμα δεν υπήρχαν αυτοί, δεν υπήρχαμε και εμείς, εντάξει. Να σας υποδεχτούμε στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Σουλίου, στην ιστορική παραλία, που είναι και η έδρα του Δήμου μας. Να ξέρετε ότι προσπαθήσαμε αυτά τα τέσσερα χρόνια που ήμασταν εμείς τουλάχιστον όσο μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία με το ΕΠΑΤ, γιατί εσείς είστε οι αυριανοί τεχνίτες, είστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει, που είναι απαραίτητοι για οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία. Γι' αυτό και αυτά που πάρετε από τους εξαιρετικούς καθηγητές και καθηγήτριες που βλέπω εδώ πέρα, εκμεταλλευτείτε τα όσο μπορείτε. Γιατί τώρα ίσως να σας φέρουν ορισμένα πράγματα βαρετά, αλλά να ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα τα κουμπώσετε σε οτιδήποτε κάνετε στη ζωή σας. Θα ήθελα να σας ευχηθώ προκαταβολικά καλές γιορτές να περάσουμε, να έχετε καλή πρόοδο, να έχετε υγεία, αγάπη και το βασικότερο συνεργασία για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε σε αυτές τις δύσκολες εποχές τις οποίες ζούμε. Λοιπόν, οι καθηγητές και οι καθηγήτριες μου είχαν στείλει κάτι ερωτήσεις εδώ πέρα χθες. Κάτι ήταν από την αλήθεια. Απλώς θέλω από κάποιον από εσάς και θα προτιμούσα κάποιον μαθητή ή μαθήτρια να μου πει δύο πράγματα όσον αφορά το πού συμμετέχετε. Εδώ δεν κάνουμε διαγωνισμό, έτσι. Λοιπόν, πού συμμετέχετε, για να ξέρω και εγώ περίπου, ας πούμε, πού συμμετέχετε όσον αφορά το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο έχετε. Θα μας πει ένας μαθητής και μετά μην καθίσει. Θα μας πει ένας μαθητής, θα μας πει. Για να το δείτε τι γίνεται. Όχι, όποιος θέλει. Ας πάρα το σχολείο μας τρέχει ένα πρόγραμμα τώρα που λέγεται Σχολεία Πρέσβης, που έχει σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έχουμε επιλεχθεί σε σχολείο, είμαστε το μόνο από άλλο στην περιοχή μας που έχουμε επιλεχθεί. Σχολείο βασικά, ναι. Το οποίο θα κάνουμε, έχει κάποιες δραστηριότητες και πρέπει να τις κάνουμε αυτές και να τις βάλουμε στο site του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι πιστοποίηση με τις ευρωεκλογές, ναι. Για τα κοινωνικά ζητήματα, ανθρώπινα δικαιώματα που έτσι αγγίζουν όλη την Ευρώπη. Ισότητα των φύλων, έχει να κάνει με το βραβείο κοινού Λουξ, που είναι διάφορες ταινίες, με το βραβείο Σαχάροφ. Δεν έχει να κάνει μόνο με το τι είναι η Ευρώπη, έχει να κάνει με πολλά θέματα που αγγίζουν. Οπότε τα παιδιά, ναι, οπότε θα καταπληκτούν πολλά θέματα και θα σχολιάσουν τα παιδιά. Και τα τρέχουν και μόνοι τους, πέρα από τις άλλες δραστηριότητες που έχουν στο σχολείο. Οπότε είναι μια έξτρα φόρτος αυτό για τα παιδιά. Πράγμα που έτσι με ενδιαφέρον και θέλω να ασχοληθούν και με κάτι άλλο. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια, πιστεύω στους εκπαιδευτικούς που έχουν, γιατί μάλλον αυτοί κούμπωσαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και συγχαρητήρια βέβαια στα παιδιά τα οποία συμμετέχουν, γιατί η Ευρώπη, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι η μεγάλη μας μάνα, μπορώ να πω, που εκεί πέρα όλα αυτά τα κράτη τα οποία συμμετέχουμε, προσπαθούμε και με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας την οποία θέλουμε να κάνουμε, αλλά και με την εκμετάλλευση των προγραμμάτων, των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, των οποίων θέλουμε να παίρνουμε, να κάνουμε καλύτερα τη ζωή μας. Βέβαια, μια παράληψη, ξέχασα να συζητήσω εκτός από τον εαυτό τον κύριο Παπά τον Γρηγόρη, ο οποίος είναι διευθυντής τεχνικής υπηρεσίας, και την κυρία Καλογύρου Ειρήνη, η οποία είναι συνεργάτη. Είναι τεχνολόγος ο κύριος Παπάς και η κυρία Ειρήνη είναι μεταλλιολόγος και είναι συνεργάτη του Δήμου εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε τις ερωτήσεις και να τις σχολιάζουμε. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Καρανιάνη, κύριε Παπά, κύριε Καλογύρου. Εγώ ονομάζομαι Αλέξη Μαραζοπούλου και είμαι μαθήτρια της ΓΑΜΑ Ηλικίου στο σχολείο, στο ΕΠΑΛ. Και όπως είπα, το σχολείο μας ανοίξει το πρόγραμμα Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και στα πλαίσια αυτού θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις. Και η πρώτη μου ερώτηση για μένα είναι με ποιες διαδικασίες και με ποια κριτήρια γίνεται η κατανομή των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Δήμους της χώρας μας. Οι Δήμοι έχουν άμεση πρόσβαση στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αυτό γίνεται μέσω της εκάστοτε κυβέρνησης.
Όσον αφορά την πρώτη σας ερώτηση, για να καταλάβετε την πρώτη σας ερώτηση, θα πρέπει εγώ πιστεύω να δούμε πρώτα απ' όλα τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, με τι ασχολείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπα προηγουμένως ότι είναι μια μεγάλη μητέρα που έχει πολλά πολλά παιδιά. Το θέμα είναι να δούμε λίγο την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς δουλεύει, και από εκεί και πέρα, που πιστεύω ότι αυτά τα εσείς τα έχετε κάνει και τα έχουν διδάξει οι καθηγητές σας, να πάμε κατευθείαν και να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Εμείς σαν Δήμη δεν έχουμε άμεση επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε επαφή είναι με τα προγράμματα τα οποία έρχονται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε λέγεται Leader, είτε λέγεται ESPA, είτε λέγεται Leader Ελλάδα-Ιταλία, Ελλάδα-Αλβανία. Είναι συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, έτσι ώστε εμείς προσπαθούμε κάθε φορά να τα μάθουμε, οι υπηρεσίες μας δηλαδή, και από εκεί και πέρα μετά να συμμετέχουμε και να κουμπώνουμε ανάλογα το πρόγραμμα που έχει κάθε δημοτική αρχή. Κάθε δημοτική αρχή όταν βγαίνει, πριν βγει, δίνει στους πολίτες το πρόγραμμά της, τους στόχους της, τα πιστεύω της και το τι θέλει να κάνει. Μέσα εκεί περιγράφονται γενικόλογα ορισμένα πράγματα τα οποία θέλουν να γίνουν. Αυτά για να γίνουν όμως, επειδή η πόλη των Δήμων είναι, τουλάχιστον των δικών μας μικρών ορεινών Δήμων, είναι πολύ ελάχιστη, χρειαζόμαστε χρήματα για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε τα διάφορα έργα τα οποία γίνονται. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει πρώτα απ' όλα να γνωρίζουμε ποια χρηματοδοτικά εργαλεία έχουμε, να έχουμε ένα στόχο, να έχουμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο που λέμε εμείς, που εκεί πέρα περιγράφονται τα πάντα, και με βάση αυτό να ανατρέχουμε κάθε φορά πότε βγαίνει κάποιο επιχειρησιακό σχέδιο, κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να το κουμπώσουμε στα θέλω μας. Έτσι, λοιπόν, δεν έχουμε, είπαμε, άμεση επαφή. Έχουμε επαφή μέσω της περιφέρειας, που χειρίζεται πάρα πολλά έργα, και της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης, που τι γίνεται. Έρχονται τα κονδύλια στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών, ανάλογα με τις ανάγκες και με το στόχο που έχει κάθε κυβέρνηση, σκεφτείτε τώρα ότι η κυβέρνηση είναι ένας Δήμος, έχουν και αυτοί κάποιο πρόγραμμα, και με βάση αυτό μετά γίνεται κατανομή στα διάφορα Υπουργεία με βάση τις ανάγκες τους και τα θέματα των Υπουργείων. Με βάση, είπαμε πάντα, το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο υπάρχει. Έτσι ακριβώς λοιπόν εμείς, όταν βγαίνουν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, πρέπει να έχουμε έτοιμες μελέτες, τις οποίες μελέτες είτε συντάσσει η τεχνική μας υπηρεσία, θα μας πει μετά ο κ. Παπάς πώς ακριβώς γίνεται όλη η διαδικασία, για να παίρνετε και στο πνεύμα πώς ακριβώς γίνεται, είτε μέσω συνεργαζόμενων εξωτερικών γραφείων που τα πληρώνουμε, έτσι, να μας κάνουν τις μελέτες, έτσι ώστε οι μελέτες αυτές κάποια στιγμή να είναι όριμες, δηλαδή να είναι έτοιμες να μπουν σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορέσουμε να πετύχουμε είτε κάποια προμήθεια είτε κάποιο έργο. Γιατί να ξέρετε ότι υπάρχουν και προμήθεια, δηλαδή παροχή υπηρεσιών. Εντάξει, δηλαδή μπορούμε να δώσουμε μία μελέτη κάπου και αυτό θεωρείται παροχή υπηρεσιών, την οποία γίνεται. Εάν θέλουμε να φτιάξουμε ένα δρόμο στο Σούλι, παράδειγμα, αυτό είναι έργο. Εντάξει. Κύριε Παπά, θέλετε να του πείτε δύο πραγματάκια κι εσείς? Βεβαίως, λοιπόν, και από μένα σας καλωσορίζω τη συνάντηση. Όπως ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, εμείς ως Δήμος, μικρός Δήμος, δεν έχουμε άμεση πρόσβαση στην κατανομή των κονδυλίων. Όταν παίρνονται οι αποφάσεις, παίρνονται από την κεντρική κυβέρνηση που συνεδριάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δίνονται σε κάποιες δράσεις, όπως λέμε εμείς, κάποια χρήματα. Και τα οποία για κάθε χώρα υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα ποσά. Ο ρόλος μας ως Δήμος είναι, όταν βγαίνει αυτό που λέμε μια πρόσκληση που αναφέρεται σε κάποιο αντικείμενο, παράδειγμα οδική ασφάλεια, ένας γενικός τίτλος που έχει να κάνει με τη βελτίωση βατότητας των δρόμων, εμείς ως Δήμος συμμετέχουμε σε αυτό εκπονώντας μια μελέτη. Για παράδειγμα, θέλουμε να φτιάξουμε έναν αγροτικό δρόμο, αγροτική οδοποία, ένα πρόγραμμα που τρέχει. Τι κάνουμε? Ως υπηρεσία θα πρέπει να έχουμε μία μελέτη, δηλαδή που θα δείξει πώς θα κατασκευαστεί ο δρόμος, τι τεχνικά θα έχει και ποιο κόστος και ο προϋπολογισμός, πόσα χρήματα απαιτούνται.
υποβάλλουμε όταν τελειώσουμε αυτό τη μελέτη, είτε την κάνουμε σαν υπηρεσία, είτε την αναθέτουμε σε κάποιους εξωτερικούς μελετές, σε κάποια εξωτερικά γραφεία. Παίρνοντας τη μελέτη αγροτική οδοπία, για παράδειγμα, του κάπου της παραμυθιάς, να ασφαλτοστρώσουμε τους δρόμους προς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οριμάζουμε το έργο, γιατί μας το ζητάνε αυτό, όταν λέμε ορίμαση, να έχει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, είτε λέγεται το περιβάλλον, είτε λέγεται δασαρχείο και αρχαιολογία. Υποβάλλουμε την πρόταση στην αρμόδια υπηρεσία, διαχειριστική αρχή, που είναι σε διάφορα υπουργεία, δεν είναι απαραίτητο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μπορεί να είναι στο Υπουργείο Οικονομίας, μπορεί να είναι στο Υπουργείο Περιβάλλον, αναλόγως το πρόγραμμα. Υποβάλλουμε την πρόταση, την ελέγχει την πρόταση όσον αφορά την πληρότητα και την οριμότητα. Και αν είναι όλα εντάξει σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν θέσει, εντάσσεται το έργο. Όταν είναι ένταξη, σημαίνει ότι πηγαίνουμε και το εκτελούμε. Ακολουθούμε μια διαδικασία, το βγάζουμε διαγωνισμό, κατατίθονται οι προσφορές, τελειώνει ο διαγωνισμός και πηγαίνουμε στην υλοποίηση του έργου. Αυτό που βλέπουμε. Πηγαίνει, εγκαθίσταται ένας εργολάβος ανάδοχος και ξεκινάνε οι εργασίες. Λοιπόν, τελειώνοντας το έργο, το οποίο παρακολουθείται από την υπηρεσία, την επίβλεψη και από το αρμόδιο διαχειριστική αρχή, προχωρούμε στην υλοποίηση του έργου. Στέλνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, λογαριασμούς, γίνονται εκδραμιεύσεις, οι πληρωμές και τελειώνει, προχωράει και τελειώνει το έργο. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθούν όσον αφορά, τα προγράμματα. Και τα κονδύλια που προέρχονται τα περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για έργα υψηλού προϋπολογισμού και ο Δήμος, όπως όλοι την Δήμη, δεν έχουν τις δυνατότητες να χρηματοδοτήσουν τέτοιου είδους έργα. Και σε διάφορους τομείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός που συμμετέχουν, που γνωρίζετε πολλές χώρες, παίρνει κάποιες αποφάσεις. Θέτει ένα γενικό πλαίσιο ότι, για παράδειγμα, θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Και για να γίνει αυτό, προσπαθώ να το κατανοήσετε, για να μειώσουμε τις εκπομπές, θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα, κάποιες δράσεις. Θα πρέπει να και βγαίνουν οι προσκλήσεις, οι άξονες που λέμε εμείς, τι θα πρέπει να κάνουμε στην πράξη. Θα πρέπει να μειώσουμε την κίνηση των οχημάτων. Άρα θα πάμε σε άλλες μορφές ενέργειας. Θα πάμε στη χρήση ηλεκτροκίνησης, ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει όμως να βρούμε και τα εργαλεία για να μπορέσουμε να πάρουμε οι Δήμοι, να πάρουμε τα αυτοκίνητα για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους. Άρα τότε βγάζουμε μια πρόσκληση, ένα πρόγραμμα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους, στους ΟΤΑ, να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή να υποβάλουν τις σχετικές προτάσεις. Είτε να αγοράσουν απορριμματοφόρα, είτε να αγοράσουν αυτοκίνητα, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Για παράδειγμα, θέτουν ένα στόχο βελτίωση της ποιότητας του πόσμου νερού, του ύδατος. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που θέλουμε. Στη συνέχεια, για να επιτευχθεί αυτό το πράγμα, πρέπει να κάνουμε κάποιες δράσεις, να κάνουμε κάποια πράγματα. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τα δίκτυα, επειδή είναι παλιά, έτσι ώστε να τηρούν τις προδιαγραφές υγιεινής και να μειώσουμε τις διαρροές, έτσι να έχουμε εξοικονόμηση ύδατος. Άρα, πώς γίνεται αυτό? Βγάζουμε κάποια προγράμματα, ίδρυση. Αντικαταστάσεις δικτύων, κατασκευή δεξαμενών, αντικαταστάσεις εξοπλισμού, καινούργιες γεννήτριες, οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, να μην καταναλώνουν συστήματα, να μην καταναλώνουν μεγάλες καταναλώνουν ενέργειες και προχωράμε σε αυτό το πράγμα. Αυτός είναι ο άξονας που κινούμαστε. Και η πλειοψηφία των έργων, ως Δήμος, λόγω υψηλού προϋπολογισμού, είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχει κάποια δέσμευση στους άξονες αυτούς ή είστε ελεύθεροι να προτείνετε εσείς τα έργα που πρέπει να γίνουν για να επιτύχετε το στόχο σας? Το στόχο που θέτει αυτό. Συγκεκριμένη δέσμευση είναι σε κάποιους άξονες, υπάρχουν δέσμευση. Έχει να κάνει περισσότερο, θα το αναφέρω αργότερα, ό,τι έχει να κάνει με περιβαλλοντικά θέματα. Υπάρχουν δεσμεύσεις σύμφωνα με τις οδηγίες. Στους υπόλοιπους, όταν βγάζουν τα υπουργεία τις προσκλήσεις για να ενταχθούμε στα χρηματοδοτικά προγράμματα, σε κάποια προγράμματα δεν είναι απαραίτητο, δηλαδή είναι στη διάθεση του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής Υπηρεσίας, να υποβάλει την πρόταση,
Δηλαδή είναι δεσμευτικό, βγήκε ένα πρόγραμμα για αντικατάσταση αγροτικής, αντικατάσταση δικτύου ίδρυσης ή αγροτική οδοπία, ότι είσαι υποχρεωμένο να υποβάλει την πρόταση, που δεν γίνεται αυτό, γιατί όλοι θέλουν να, όλοι οι Δήμοι να υλοποιήσουν έργα, αλλά και σε κάθε περιπτώσει όμως είναι δεσμευτικά. Δηλαδή αναγκαζόμαστε, για παράδειγμα, όταν βγάζουν αυτό που λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγίες, δίνουν κάποιες κατευθύνσεις και λέει, για παράδειγμα, ότι στο θέμα των σκουπιδιών θα πρέπει να μην υπάρχουν χώροι ανεξέλεγκτης κατά εχομακέρειας. Λοιπόν, δίνει ένα χρονικό διάστημα στις χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που λέμε, να εναρμονιστεί. Δηλαδή, να ετοιμαστεί έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, μπορεί να είναι 2, 3, 4 αναλόγως το πρόγραμμα, έρχονται τα κράτη, τα ελληνικά, όπως είναι η Ελλάδα, και εναρμονίζει με την οδηγία, δηλαδή το καθιστά νόμο του κράτους. Και ναι, σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωτικό. Γιατί αν δεν το υλοποιήσεις, σου δώσαμε τον χρόνο να μπορέσεις να ετοιμαστείς 4-5 χρόνια αναλόγως τη δράση, από τη στιγμή που πέρασε αυτός ο χρόνος και δεν έχεις ανταπεξέλθει σε αυτά που πρέπει να κάνεις, δηλαδή για παράδειγμα στους κομματερές που το γνωρίζεις το θέμα τα σκουπίδια, ότι αν δεν αποκαταστήσετε τους χώρους, αν δεν φτιάξετε χιτά χώρο για να μπορούν να γίνει η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με προδιαγραφές με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας αλλά και του περιβάλλοντος, επιβάλλονται πρόστιμα. Και ήδη ακούμε στην τηλεόραση, όλες τις εφημερίδες διαβάζουμε, ότι επιβλήθηκε πρόστιμο στην Ελλάδα για αυτό, γιατί δεν εναρμονίστηκε με τη συγκεκριμένη οδηγία. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Τα κονδύλια αυτά βγαίνουν ξέρω στην αρχή μιας χρονιάς, όταν αλλάζει η χρονιά, ή μπορούν να βγουν και μέσα στην υπόλοιπη χρονιά. Λοιπόν, δεν έχει συγκεκριμένο χρόνο. Mm-hmm. Δηλαδή, στην καινούργια, ότι ξεκινάει το έτος, θα έχετε αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Ανατακτά χρονικά διαστήματα γίνονται οι χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή, το Μάρτιο μπορεί να βγει ένα πρόγραμμα 15-50 εκατομμύρια ευρώ για όλη την Ελλάδα για τις αποκαταστάσεις του ματαιρών. Mm-hmm. Τον Ιούνιο πρέπει να δείξω ένα άλλο πρόγραμμα του Υπουργείου για επαναθεσμοποίηση κτηρίου, όπως είναι το κτίριο Γούρια. Δεν έχει συγκεκριμένο. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο είναι ότι η Ελλάδα ως χώρα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει συζητήσεων που γίνονται με χαρακτηρίους, δεσμεύει κάποια χρήματα που αυτό γίνεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ότι η Ελλάδα θα πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης 15 δις, τα οποία θα έρθουν μετά τα 15 δις από τη στιγμή που δεσμεύτηκα ότι θα έρθουν στην Ελλάδα και άλλοι ή στην Ιταλία ή αυτά. Έρχεται το κράτος και την πολιτεία και αυτά τα 15 δικτυόρια ποσό δις αρχίζει και τα καταμένει σε αντίστοιχες δομές υπουργεία. Στο Υπουργείο Υγείας, δύο μήνες. Ανάλογα. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, έτσι και δύο μήνες. Είχε εισαέκτακτα φαινόμενα όπως έγινε με τη Θεσσαλία. Η οποία η Οικονομική Επιτροπή και τα πολιτικά όργανα τα οποία συνδυάζονται πάνω στη Στρασβούργο έδωσε στην Ελλάδα 3 δισεκατομμύρια για την αποκατάσταση των πληγέντων της Θεσσαλίας. Είναι κάτι έκτακτο το οποίο αντιμετωπίζεται από την αντίστοιχη επιτροπή στο Στρασβούργο και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πάρα πολλές επιτροπές. Κάθε επιτροπή έχει ασχοληθεί με το δικό της πρόγραμμα. Υπάρχουν ειδικοί γραμματείς οι οποίοι είναι για τα συγκεκριμένα προγράμματα. Το Κοινοβούλιο απλώς επικυρώνει όλα αυτά που στέλνονται από όλους τους γραμματείς και από όλα τα όργανα και τις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες που υπάρχουν. Και εκεί γίνεται η επικύρωση των όσων αποφασίζουν τελικά και γίνεται οι τελικές αποφάσεις. Είπε ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας γιατί έχουμε κανονισμούς. Παράδειγμα, το 2050 θα πρέπει όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν σταματήσει τα στερεά καύσιμα, δηλαδή την απολιγνητοποίηση που ακούμε όλοι. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε μέχρι τότε, μας δίνει το δικαίωμα,
να αλλάξουμε τις πηγές μας και να τις κάνουμε ανανέωσουμε τις πηγές ενέργειας αυτές που βλέπετε τώρα. Λοιπόν, οπότε είναι πάρα πολύ χρονοβόρα η διαδικασία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία να πας μόνος σου σαν Δήμος και πολύ γραφειοκρατική και πολύ χρονοβόρα διαδικασία και θα πρέπει να έχεις και τους αντίστοιχους ανθρώπους για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους στην αντίστοιχη θέση των κονδυλίων και των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή η Δήμη, με αυτή την τεχνογνωσία που έχουν και την τεχνογνωσία όταν εννοώ όχι ότι έχουμε χαμηλό επίπεδο, απλώς αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, ο Δήμος Σουλίου έχει δύο μόνιμους μηχανικούς. Έτσι, δηλαδή, είναι υποστελεχωμένη. Είναι υποστελεχωμένη η Δήμη και δυστυχώς και με την περίοδο του COVID που δουλεύαμε με το μισό προσωπικό, εντάξει. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ό,τι έργο όμως εμείς έχουμε δώσει σαν Δήμος Σουλίου και το έχουμε στείλει για χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους αναπτυξιακούς οργανισμούς που έχει εδώ πέρα, είτε λέγεται ΕΣΠΑ ή ΠΥΡΟΥ, αλλά εμείς το πρώτο μας βήμα είναι η περιφέρεια και το δεύτερο βήμα είναι η κεντρική κυβέρνηση και τα αντίστοιχα υπουργεία. Δηλαδή, για να πάει κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να είναι ήδη θεσμοθετημένο όργανο. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να πάμε μέσω της ΠΕΡ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Υπήρου, παράδειγμα, ή μέσω της ΚΕΔΕ. Το ανώτατο όργανο που έχουμε εμείς, δηλαδή η ΚΕΔΕ, είναι η κεντρική ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος. Δηλαδή, πρέπει να είναι πιο μεγάλη η οικογένεια και να έχει και πιο πολλούς μηχανισμούς και τεχνογνωσία και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ορισμένα πράγματα μέσω της. Εδώ στην Ελλάδα προσπαθούμε ένα πρόγραμμα να το πάρουμε, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και ξεκινάμε το Σεπτέμβριο του 19 που έχουμε αναλάβει εμείς παράδειγμα, εγκρίνεται το 2023 και μπορεί και να μην εγκριθεί και καθόλου. Δεν σημαίνει ότι όλες οι προτάσεις που δίνονται εκεί πέρα εγκρίνονται. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια μετά, τα οποία είναι άλλα κριτήρια, τα οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρξει ισομερής κατανομής σε όλους τους Δήμους. Εντάξει. Κυρία Καλογίου, θέλετε να πείτε κάτι σαν αυτό το κομμάτι. Ναι, καταρχήν να σας καλωσορίζω κι εγώ. Χαίρομαι που έτσι υπάρχει ενδιαφέρον γενικά για τα του Δήμου και για τα κοινά και για το πώς λειτουργούν τα πράγματα και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το τοπικό κομμάτι. Εγώ να κάνω να συνοψίσω λίγο αυτά που είπαμε σε σχέση με την ερώτησή σου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως κατανέμει κάποια κονδύλια στις χώρες. Ουσιαστικά, λοιπόν, τον πρώτο λόγο του πώς θα γίνουν κάποια πράγματα τον έχει η κεντρική κυβέρνηση. Επίσης, οι περιορισμοί και οι κανονισμοί που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζονται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, με την οποία υποχρεούται η νομοθεσία κάθε χώρας μέλους να συμμορφωθεί. Άρα, λοιπόν, εμείς σαν Δήμος, που είμαστε ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, ουσιαστικά πρέπει να εναρμονιστούμε με την νομοθεσία της χώρας, που με τη σειρά της εναρμονίζεται με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δράσεις στις οποίες φαίνεται να υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια είναι αυτό που αναφέραμε ήδη, οι κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Άρα έχουμε μία τάση να πάμε προς το περιβάλλον, προς περιβαλλοντικά θέματα. Τελευταία, προς θέματα πολιτικής προστασίας, τα οποία έχουν να κάνουν φυσικές καταστροφές, αντιμετώπιση και πρόληψη. Υπάρχει επίσης η τάση, αυτό που έδωσε προηγουμένως δήμαρχε σε σχέση με την ουδετερότητα, εκεί ας πούμε με την ανεξαρτητοποίηση, από την απολυκτοποίηση κτλ. Πολύ σημαντικό και εκεί και ο Δήμος κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει να κάνει με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει να κάνει με μείωση της κατανάλωσης, της ενέργειας γενικά. Κάποια πράγματα επίσης επιβάλλονται μέσω της κεντρικής διοίκησης, όπως είναι για παράδειγμα
η υποχρέωσή μας να πωλήσουμε μελέτη για να δημιουργηθεί ένα δίκτυο σταθμών φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα σε όλη την χώρα για να συνδεθεί με το δίκτυο το ευρωπαϊκό. Αυτά ουσιαστικά επιβάλλονται και γι' αυτό και οι χρηματοδοτήσεις που έρχονται είναι συγκεκριμένες. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία της υποβάλλω πρόταση και εγκρίνουμε, ας πούμε. Δεν είναι ακριβώς η προηγούμενη διαδικασία, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Γενικά όμως η άμεση πρόσβαση του Δήμου δεν είναι αυτό που... δεν είναι το συνήθως, δεν υπάρχει βασικά. Άρα, επίσης και με τα απορρίμματα, αυτό που είπε και ο διευθυντής εδώ, ισχύει και εκεί υπάρχει μια τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση όλες αυτές οι διαδικασίες είναι όντως χρονοβόρες, κοστοβόρες και οι πόροι που διαθέτει ένας Δήμος για να τα υλοποιήσει όλα αυτά είναι λίγοι, δεν επαρκούν. Η προσπάθεια που γίνεται κάθε φορά όμως είναι όταν υπάρχει μια ευκαιρία είναι να την εκμεταλλευτεί ο Δήμος για να μπορέσει να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά τα προγράμματα που προκύπτουν για χρηματοδοτήσεις. Και γι' αυτό το λόγο και ήδη και εδώ στο Δήμο Σουλίου υπάρχουν κάποια που έχουν τρέξει, έχουν ολοκληρωθεί και συνεχίζουν να τρέχουν και μπαίνουν και προς ολοκλήρωση. Η τάση όμως και η διαδικασία είναι αυτή που είπαμε, δηλαδή δεν πάει ποτέ ο Δήμος απευθείας προς την... και επίσης εδώ να πω ότι υπάρχουν και κάποιες ευκαιρίες για προτάσεις χρηματοδότησης διασυνοριακές, δηλαδή συνεργασίες κάποιων πόλεων, ας πούμε, της Ελλάδος με κάποια πόλη της Ιταλίας, της Ισπανίας, σε αντίστοιχα προγράμματα, για να καταθέσουν κοινές προτάσεις και να προκύψει και να γίνει και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάτι που έχει εφαρμόσει π.χ. μία πόλη στην Ιταλία και έχει να κάνει με την, με ένα περιβαλλοντικό θέμα, μας ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία για να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε και εμείς και να δούμε πώς μπορούμε να το προσαρμόσουμε στις δικές μας ανάγκες. Αυτά νομίζω από μένα σε αυτή τη φάση, γιατί είπαμε πολλά και δεν ξέρω ότι θα σας έχουμε μπερδέψει κιόλας. Εγώ για δεύτερη ερώτηση έχω ποια έργα υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης στην περιοχή μας με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ποιους τομείς εστιάζει περισσότερο ο Δήμος μας? Όπως είπα και στην αρχή, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που κάθε δημοτική αρχή δίνει στους, παρουσιάζει στους δημότες και με βάση αυτό ψηφίζεται. Στο συγκεκριμένο Δήμο έχουμε το πρόγραμμα LEADER και έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα την αποκατάσταση των Δήμων του Σουλίου. Υπάρχει ήδη φυσικά ιδιωτήριο και αυτή στο LEADER είναι η οποία έχει υλοποιηθεί. Υπάρχει ένα κομμάτι από το τοπικό χωροταξικό το οποίο έχουμε εγγυηθεί και είμαστε στους 35 Δήμους από όλη την Ελλάδα που έχουν εγγυηθεί. Αυτό αφορά χρήσης γης. Το τοπικό πολεοδομικό αφορά τις χρήσης γης που γίνεται και οτιδήποτε θέλει να κάνεις. Σου δίνει τη δυνατότητα πρώτα απ' όλα να καταχυρώσεις ορισμένες συγκεκριμένες γη κομμάτια που έχεις και από εκεί και πέρα να κάνεις και οποιασδήποτε αλλαγές ή κάποιες προεκτάσεις οικισμών κλπ. Και αυτό ήταν από το πρώτο που είχαμε δρομολογήσει σαν νέα δημοτική αρχή, γιατί αναλάβαμε τον Σεπτέμβριο του 19 και τον Οκτώβριο ήδη είχαμε ξεκινήσει τις επαφές με το Υπουργείο Οικοδομών και τον Γενικό Γραμματέα. Άλλα έργα τα οποία υλοποιούνται είναι το κτίριο Βούλγαρη, που είναι και αυτό έχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το... να μας πείτε δύο λόγια για αυτό. Και το σχολείο Βούλγαρη. Ναι, ναι. Ο κύριος Παπάς, ο οποίος είναι και ο... Ωραία, ναι, θέλετε για παρουσίαση και όλα, δηλαδή, να σας παρουσιάσουμε. Όχι, δύο λόγια για το τι ακριβώς... Θα το πει, λοιπόν, πες. Εντάξει, για μια παρουσίαση. Ναι, θα σας πω εγώ δύο λόγια. Το κτίριο Βούλγαρη έχει μπει σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, είναι ένα έσπατο τέλος πάντων, προκειμένου να γίνει επανάκτηση.
Όπως πιθανά όλοι ξέρετε, ήταν δημοτικό σχολείο, λειτουργήσε ως δημοτικό σχολείο μέχρι το 2007. Όταν και κατασκευάστηκε το νέο και άρχισε να λειτουργεί το νέο δημοτικό σχολείο, και από τότε υπήρχε ένας προβληματισμός σε αυτό το εμβληματικό κτίριο, γιατί είναι το κτίριο που είναι στο κέντρο της Παραμυθιάς, είναι ουσιαστικά όλοι οι πόλοι χτισμένοι γύρω από αυτό. Έχει μια ιστορία από πίσω, φυλακίστηκαν οι Σαρδένια, τέλος πάντων υπάρχει πριν την εκτέλεσή τους κτλ. Φαντάζομαι ότι τα ξέρετε αυτά. Ο στόχος ήταν να γίνει επανάχρηση και να αποκτήσει ένα χαρακτήρα ο οποίος θα είναι και μουσιολογικός, δηλαδή θα έχει μια επισκεψιμότητα για να μπορεί να γνωρίζει ο κόσμος και της περιοχής, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης, την ιστορία του κτηρίου του ίδιου, της πόλης, της Παραμυθιάς, της οικογένειας Βούλγαρη, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Άρα λοιπόν τώρα θα μετατραπεί σε έναν χώρο ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο της κατασκευής του κτηριακού. Ταυτόχρονα όμως δουλεύεται και το μουσιολογικό, μουσιογραφικό κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι του πώς θα είναι μέσα οι χώροι, τι θα φιλοξενούν, τι εκθέσεις, οι χώροι πώς θα είναι διαμορφωμένοι κτλ. Και θεωρούμε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα είναι και έτοιμο για να γίνουν τα εγγένεια για να μπορεί να γίνει πια επισκέψιμο. Άρα αλλάζει εντελώς χαρακτήρα, ενισχύεται στατικά γιατί υπήρχε ανάγκη στατικής ενίσχυσης, είναι μια κατασκευή από το 1937, νομίζω. Ναι, ολοκληρώθηκε το 1937. Και ουσιαστικά προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να έχει και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Άρα, στα πλαίσια της μουσιολογικής και μουσιογραφικής μελέτης θα υπάρχει μία ξενάγηση, να το πω έτσι, η οποία θα αφορά και μαθητές και μάλιστα διαφορετικού τύπου ξενάγηση για διαφορετικές ηλικίες μαθητών. Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη και είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο. Το ακολουθούμε έτσι με πολύ αγάπη και αδειμονούμε να ολοκληρωθεί. Νομίζουμε ότι θα είναι στολίδι για την περιοχή. Σημείο αναφοράς και το έχει κεντρήσει και το ενδιαφέρον της ίδιας της οικογένειας Βούλγαρη που δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει καθόλου. Ήταν ουσιαστικά και ένας από τους μεγάλους χορηγούς μαζί με το ελληνικό κράτος τότε που ουσιαστικά κατασκεύασαν εξ αρχής το συγκεκριμένο κτίριο. Αυτό. Αν κλείνω την παρένθεση. Ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία σας. Και να συμπληρώσω την ποιητή άνθρωπος ότι παράλληλα πέρα από το ρόλο που θέλεις σαν μουσείο, σαν χώρος εκπαίδευσης και τέχνης και θα γίνεται και μια διανόμωση στο περιβάλλον των χώρων, το πίσω μέρος εκτελούν τις εργασίες, ο χώρος ακροπαιδείας που είναι το μπάσκετ με προδιαγραφές και ο χώρος που θα είναι παιδική χαρά. Προβλέπετε να δημιουργηθεί και συνεδριακό κέντρο? Όχι ακριβώς. Θα υπάρχει ένας χώρος για μίνι, το λέμε, συνεδριάσεις, δηλαδή 30-40 άτομα. Έτσι. Ίσως και θα είναι και επεκτηνό, θα μπορεί να φιλοξενήσει ίσως μέχρι 50-60 άτομα, αλλά... Μικρές όμως, πιστές. Όσον αφορά τα έργα, γιατί όμως να ολοκληρώσουμε, να τελειώσει η δουλειά, να έχουμε και το ευφυές πράσινο όσον αφορά την πράσινο σύστημα, το οποίο είναι ο έλεγχος της ουσιαστικά διαρροής ποσοτικής και ποιοτικής το νερό, το οποίο και αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την ερώτηση που έκανε η μαθήτρια. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση. Δεν ήθελα να αναφερθεί με τις επόμενες δύο ερωτήσεις στον κύριο Δημάρχο. Ονομάζομαι Δημήτρης Μουζουκλής και είμαι μαθητής της πρώτης τάξης. Και θα ξεκινήσω με την εξής ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει μόνο οικονομική στήριξη ή και άλλου είδους βοήθεια στους Δήμους, όπως για παράδειγμα συνεργασίες και τεχνογνωσία, συγγνώμη. Η απορρόφηση των κονδυλίων γίνεται άμεσα ή με την περάτωση του έργου? Δημήτρη μου, η απάντηση είναι πολύ πολύ γρήγορη.
Όσον αφορά να ξεκινήσουμε με την απορρόφηση των κονδυλίων, αν γίνεται άμεσα ή με την περάτωση του έργου, είναι ανάλογα με το έργο που έχεις. Αν το έργο, παράδειγμα, είναι ίδρυυση, θα ξεκινήσει και θα υλοποιηθεί τμηματικά, δεν υλοποιείται μία μέρα, έτσι, τμηματικά, και σιγά σιγά εξοφλούνται οι λογαριασμοί του αναδόχου, δηλαδή αυτού που το έχει. Αν είναι κάποια υπηρεσία, με το που σου φέρνει παράδειγμα τη μελέτη, είσαι υποχρεωμένος να τους πληρώσεις. Άρα λοιπόν είναι ανάλογα το τι θέλουν και πληρώνεται και αντίστοιχα. Όσον αφορά το άλλο που με ρώτησες, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω συνεδρίων συνήθως και γενικά μέσω συνεδρίων, μέσω συγκεντρώσεων, μέσω των Ευρωβουλευτών και μέσω όλων αυτών των θεσμικών της οργάνων έχει επαφή με την ελληνική κυβέρνηση και γενικότερα και με, και με τα άλλα κλιμάκια που τα οποία θεσμοθετημένα κλιμάκια που υπάρχουν, είτε λέγεται περιφέρεια, είτε λέγονται δήμοι. Δηλαδή κάνει μια πρώτα ενημέρωση για το τι θέλει να κάνει και από εκεί και πέρα σε προετοιμάζει γενικά για να μπορέσεις να είσαι έτοιμος όσον αφορά τις μελέτες, για να μπορέσεις να κουμπώσεις αυτό που ήθελες να κάνεις εσύ με αυτό που σου προσφέρουν αυτοί. Χρήματα δίνεις στο κεντρικό κράτος, όπως είπαμε την αρχή. Άρα λοιπόν χρηματοδοτεί το κεντρικό κράτος και συγκεκριμένους τομείς που θα αποφασίσουν βέβαια τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς, η γεωργία και η κτηνοτροφία πώς ευνοήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύετε ότι η επιχειρηματικότητα έχει εξελιχθεί στην περιοχή μας λόγω της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Για το τομέα της αγροτικής πολιτικής έχουν γίνει από τα πρώτα χρόνια που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολύ πολύ κουβέντα. Υπάρχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου που ουσιαστικά από εκεί είναι που ξεκινάει το όλο σύστημα για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί. Οι οικονομικές ενισχύσεις, οι επιδοτήσεις που λέμε εμείς εδώ στην περιοχή μας, έτσι, γιατί την περίοδο παλιότερα, τα παλιότερα χρόνια που η τράπεζα, η αγροτική τράπεζα μοίραζε τα χρήματα, εδώ υπήρχε τρομερή ανάπτυξη, μπορώ να πω, γιατί διακινούνταν πάρα πολύ πολλά χρήματα. Και οι αγρότες μπορούσαν μέσω αυτών των χρημάτων να αναπτύξουν τις αγροτικές τους εγκαταστάσεις και τις αγροτικές τους καλλιέργειες, είτε εξυγχρονίζοντάς τις, κάνοντας καινούργια μηχανήματα, καινούργια εργαλεία, είτε και αγοράζοντας και γη, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν πιο μεγάλο τις εκτάσεις τις οποίες έχουν για να εκμεταλλεύονται. Βέβαια βοήθησε πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και μπορώ να πω ότι τουλάχιστον η επαρχία κρατήθηκε από αυτές και κρατιέται ένα διάστημα από αυτές τις επιδοτήσεις τις οποίες έχουν γίνει. Και βγαίνουν και πάρα πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα όσον αφορά τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, είτε σε θέματα κτηνοτροφίας, είτε σε θέματα αγροτικής καλλιέργειας, τα οποία βέβαια οι αγρότες θα πρέπει μέσω των σεμιναρίων και μέσω όλων αυτών των μορφωτικών σεμιναρίων που γίνεται, να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να τα να τα δούνε, γιατί και τα θεσμικά όργανα τα οποία υπάρχουν δυστυχώς υπολειτουργούν. Δηλαδή, παλιότερα οι τεχνικές υπηρεσίες, οι αγροτικές γραφεία αγροτικής ανάπτυξης και αυτά υπήρχαν πολλά στους Δήμους. Τώρα όμως δυστυχώς με την υποστελέχωση που υπάρχει δεν υπάρχουν αυτοί οι εξειδικευμένοι επιστήμονες έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο για να μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτά τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και βλέπετε ότι πολλοί κτηνοτρόφοι δεν γνωρίζουν καν για αυτά τα οποία γίνονται. Εμείς από πλευρά του Δήμου είμαστε υποχρεωμένοι. Η ηθική μας υποχρέωση είναι από ότι θα πρέπει να διοργανώνουμε τέτοιου είδους εφημερίδες για να μπορέσουμε να τους λέμε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν. Και γενικά θα πρέπει να γίνεται μια ενημέρωση σε τακτικά κοινωνικά διαστήματα στον αγροτικό και στον κτηνοτροφικό τομέα για να μπορούν να γνωρίζουν τα επόμενα βήματά τους και να μπορούν και να αυτοί να μπορούν ουσιαστικά να δρομολογήσουν τη ζωή τους και το τι θέλουν να κάνουν. Τι άλλο με ρώτησε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω ότι είναι πιθανό. Ναι, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό. Πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
Αλλά να ξέρεις πάντα ότι αυτά, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουμε, παράδειγμα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί και λειτουργίες. Δηλαδή σου λέει, Ελλάδα θα φέρεις τόσα μανταρίνια, παράδειγμα. Θυμάστε, δηλαδή υπάρχουν ποσοστώσεις, γι' αυτό και θυμάστε ότι εδώ στην περιοχή της Άντας και γενικότερα εδώ στην περιοχή μας υπήρχαν και χωματερές που πηγαίναμε και τα θάβαμε και παίρναμε τα αντίστοιχα ποσά. Όχι εμείς, οι αγρότες, έτσι. Δεν μας έδινε δηλαδή την ευκαιρία να μπορούμε να τα διώξουμε αυτά στην Αφρική, γιατί και εκεί υπήρχε ποσόστοση. Σου λέγει ότι θα διώξεις τόσα, δεν μπορεί να διώξεις παραπάνω. Έτσι. Πρώτα θα ικανοποιήσεις το δικό σου, το κομμάτι που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη κράτη τα οποία υπάρχουν, και από εκεί και πέρα θα διώξεις συγκεκριμένα προϊόντα εσύ προς τα εκεί, συγκεκριμένα ο άλλος, για να υπάρχει μια ισορροπία και μια ισοσκελισμένη ανάπτυξη όσον αφορά. Δηλαδή, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και αυτός. Δηλαδή, να έχει μια ελεγχόμενη ανάπτυξη των περιοχών. Εντάξει. Αυτά. Ονομάζομαι Γεώργιος Μουσελίνης, είμαι μαθητής της Β' τάξης και θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Ο Δήμος Σουλίου περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό χωριών και οικισμών. Παρ' όλα αυτά, το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί μείζον ζήτημα για την περιοχή. Θεωρείτε ότι η μείωση του πληθυσμού επηρεάζει τους πόρους που πρόκειται να διατεθούν για την περιοχή μας? Βεβαίως και επηρεάζει τους πόρους, γιατί, παράδειγμα, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο τελευταία που είχαμε. Εμείς στο προηγούμενο, απογραφή την οποία είχε γίνει το 2011, είχαμε 10.064 κατοίκους. Τώρα έχουμε πέσει στις 8.700 κάτι. Τι γίνεται όμως, όταν πέφτεις κάτω από τις 10.000, επειδή το ελληνικό κράτος έχει θεσπίσει μερικά όρια, δίνει μέχρι 10.000, δίνει μέχρι 100.000. Αυτό επηρεάζει ό,τι χρηματοδοτικό εργαλείο βγαίνει. Δηλαδή το Αντώνης Τρίτσης, που ήταν ένα πολύ μεγάλο, μπορεί να το έχετε ακούσει κιόλα στον Αντώνης Τρίτσης, σαν χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο είχε βγει. Εάν εμείς, παράδειγμα, είχαμε κάτω από 10.000 στην απογραφή αυτή που έγινε τώρα, θα παίρναμε χρηματοδότηση για διάφορα τέτοια 12-6 εκατομμύρια. Ενώ εμείς τώρα που ήμασταν πάνω από 10.000, πήραμε 12 εκατομμύρια. Δεν πήραμε, είχαμε δικαίωμα να δώσουμε προτάσεις μέχρι 12 εκατομμύρια. Το τι θα εγκριθεί είναι ακόμα στο Υπουργείο. Εντάξει, έχουν εγκριθεί γύρω στα 5-6. Λοιπόν, θέλω να σας πω, δηλαδή, όλα επηρεάζουν. Αλλά το θέμα είναι ότι τελευταία προσπαθούμε και μέσω της ΣΚΕΔΕ και εμείς να τους δείξουμε ότι δεν μπορεί ένας Δήμος να έχει 32 κοινότητες, 33 κοινότητες με την παραμυθιά και να είναι διάσπαστο στα βουνά και να μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Άρα τα κριτήρια αυτά δεν θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα κριτήρια μόνο πληθυσμιακά. Θα πρέπει να είναι πραγματικά κριτήρια τα οποία αντιμετωπίζουμε εμείς σαν Δήμαρχοι. Οπότε τα αντιμετωπίζουμε και σαν Δήμο. Και ποια είναι αυτά? Όταν έχεις, παράδειγμα, τόσους αγροτικούς δρόμους και θες να έχεις ένα καλό δίκτυο, δηλαδή να είναι και οι χιλιομετρικοί, τα πόσα στρέμματα είναι ο Δήμος, έτσι να το πω πολύ απλά και κατανοητά. Τι ανάγκες έχει ο Δήμος? Αν είναι ορεινός, αν είναι κτηνοτροφικός, αν είναι τουριστικός, γιατί κάθε κομμάτι αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Άρα λοιπόν τι πρέπει να γίνει? Αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να μπορέσουν να συγκεντρωθούν για κάθε Δήμο και ο κάθε Δήμος θα πρέπει να έχει και μια ξεχωριστή αντιμετώπιση. Έτσι, δηλαδή, γιατί άλλα τα προβλήματα του αστικού Δήμου, της μεγαλούπολης, της μικρότερης πόλης, και άλλα τα προβλήματα που έχουμε εμείς σαν ορεινή μικρή Δήμη. Έτσι, πέρα από την υποστελέχωση, πέρα από 1.000 πράγματα τα οποία γίνονται και αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα ρωτήσω ότι αυτά τα κριτήρια μπορούν να αλλάξουν? Δηλαδή, ο Δήμος μπορεί να ασκήσει κάποια πίεση? Ακούγονται οι προτάσεις του Δήμου? Ο Δήμος και γενικά οι Δήμοι μέσω των οργάνων τους, είτε λέγεται Πέδι Πύλου, είτε λέγεται ΚΕΔΕ, κάνουμε αυτή την πίεση από την πρώτη στιγμή. Κανένας Δήμαρχος δεν θέλει να έχει κάτω από 10.000. Αλλά το θέμα είναι ότι και η πολιτεία δεν του δίνει τη δυνατότητα να μπορέσει να κάνει μια αποκέντρωση, να το πούμε απλά, των κατοίκων. Γιατί για να έρθει κάποιος πολίτης και να ζήσει στην επαρχία, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει δουλειά. Το βασικό.
είχαν δοθεί κατά καιρούς ορισμένα κίνητρα, αλλά για κάποιους λόγους, δηλαδή παράδειγμα ο Εύρος, η Θράκη, είχε γεμίσει ένα διάστημα από βιομηχανίες. Όταν έκλεισαν αυτές οι βιομηχανίες, γιατί αυτές οι βιομηχανίες δεν πήγαν εκεί πέρα τυχαία, πήγανε λόγω κάποιου προγράμματος από κέντρους στο οποίο σπίτι. Όταν έκλεισαν τώρα, περνάς από τη Θράκη, ας πούμε, και βλέπεις όλα αυτά τα κουφάρια να υπάρχουν εκεί πέρα και να μην υπάρχουν θυμάτια κάτοικοι, έτσι. Εμείς, παράδειγμα, σε τοπικό επίπεδο, αν θέλουμε να αναφερθούμε, όταν το εργοστάσιο δούλευε στο Υφαντουργία, στο Φιλιάκι, που είναι μια διπλανή, ένας διπλανός δήμος, το Φιλιάκι έσφιζε από ζωή. Και τώρα, για να πας στο Φιλιάκι, ας πούμε, δεν βλέπεις σχεδόν κανένα, έτσι να το πούμε πολύ, έτσι, σε τοπικό επίπεδο. Κάτι άλλο. Λέγομαι Ντέμι Μαρία και είμαι μαθήτρια της Β' τάξης. Η ερώτηση που έχω για σας είναι τι βελτιώσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στις υποδομές της παραμυθιάς για τα άτομα με αναπηρία με παρέμβαση ή και με υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε να δείτε. Σας είπα από την αρχή ότι ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα περιβάλλοντος και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ευαισθητοποίηση στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Εμείς πέρα από ότι υπάρχει η προσβασιμότητα σε όλα τα δημόσια κτίρια ή τουλάχιστον προσπαθούμε να υπάρχει σε όλα τα δημόσια κτίρια προσβασιμότητα για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, έχουν γίνει αρκετά βήματα. Πρώτα απ' όλα είναι το σχέδιο αστικής πρόσβασης, το οποίο είναι ένα σχέδιο το οποίο υλοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, που σε υποχρεώνουν για οποιαδήποτε ενέργεια να κάνεις να υπάρχει και αυτό το κομμάτι μέσα. Δηλαδή, το σχολείο Βούλγαρη δεν υπήρχε και λόγος να πάει να γίνει ασανσέρ τώρα και να γίνει ολόκληρη η σχολεία την κατασκευή, εντάξει. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα όμως όλα αυτά θα πρέπει να είναι, να υπάρχει και η τοπική ευαισθησία και η ευαισθησία βέβαια και εμάς που υποτίθεται ότι έχουμε τις θήκες αυτών, όχι υποτίθεται, έχουμε τις θήκες των πολιτών στα χέρια μας. Θα δώσω λίγο το λόγο στον κύριο Παπά για να σας πει συγκεκριμένα τι ακριβώς έχουν γίνει για το συγκεκριμένο κομμάτι και από τα προηγούμενα χρόνια, μα και από εμάς, εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά την προσβασιμότητα, ακολουθούμε τις οδηγίες και οποιοδήποτε κτίριο εγκατάσταση θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είμαστε υποχρεωμένοι. Και προσπαθούμε όσον αφορά τα κτηριακά, πεζοδρόμια, να το ακολουθούμε, όδευση για τυφλούς, είναι μέσα στις υποχρεώσεις. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουμε κάνει και σε κάποιους ανθρώπους. Έχουμε ελλείψεις και σαν υπηρεσία και έχουμε εντοπίσει κάποια θέματα. Όπως για παράδειγμα, κάνουμε παιδικές χαρές και θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ένα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Εντάξει, κατά καιρούς θα έχουμε υπόψη, θα λαμβάνουμε υπόψη και προσπαθούμε να το βελτιώσουμε αυτό το πράγμα σε συνεργασία. Πολλές φορές αυτό γίνεται από νήξεις πολιτών, από συλλόγους, μάτων και θέλουν δηλαδή, επειδή ζουν το πρόβλημα, την έντονα, θέλουν τις οδηγίες τους, τις προτάσεις τους. Έτσι. Σε κάποια σημεία πηγαίνουμε καλά. Σε κάποια σημεία όμως έχουμε μείνει πίσω και προσπαθούμε δηλαδή να. Σε επόμενα έργα να τα ενσωματώνουν και αυτά προσφορά την πρόσβαση. Τι μελέτη υπάρχει εδώ, σε όλα τα σημεία. Εντάξει. Μου επιτρέπετε μια παρένθεση και εδώ. Η μελέτη του σχεδίου της αστικής προσβασιμότητας ήταν όντως μια υποχρέωση που προέκυψε για τους Δήμους και η οποία έχει να κάνει λίγο με μια ολιστική αντιμετώπιση, δηλαδή μέσα στην πόλη της Παραμυθιάς, ας πούμε. Αυτή αφορούσε κυρίως πόλεις οι οποίες είχαν και πολυοδομικό σχέδιο. Εκεί που πάσχουμε λοιπόν εδώ στην περιοχή είναι ότι για τα χωριά, τα μικρά, δεν υπάρχει σχέδιο πολυοδομικό για να μπορείς να ξέρεις πώς θα είναι η προσβάση κτλ. Η Παραμυθιά και το Γαρδίκ λοιπόν που έχουμε, έχουμε μπει σε αυτό το πρόγραμμα και εκπονήθηκε το σχέδιο αστικής προσβασιμότητας, το οποίο έχει να κάνει με την κίνηση των ανθρώπων με την κίνηση των ανθρώπων που έχουν διαφορετική κινητικότητα και ουσιαστικά εκεί καταγράφονται όλες οι προτάσεις για τις προσβάσεις κυρίως στους δημόσιους χώρους, είτε πρόκειται για αθλητικά κέντρα, είτε πρόκειται για δημόσια κτίρια όπως το Δημαρχείο ή ξέρω εγώ κάποιο άλλο δημόσιο κτίριο.
για πεζοδρομήσεις όπου απαιτείται. Όμως είναι σε επίπεδο μελέτης και αυτή η μελέτη τώρα σε οποιοδήποτε έργο γίνει στην περιοχή θα πρέπει να ενσωματωθεί. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Αυτό ήταν και ο στόχος. Απλά τυχαίνει ο στόχος με την υποχρέωση τώρα να συμβαδίζουν, να πηγαίνουν παράλληλα. Επομένως, εδώ τώρα που θα γίνεται μία προσπάθεια να γίνει μία μελέτη για την πεζοδρόμηση της Παραμυθιάς, θα πρέπει να ενσωματώσει όλες αυτές τις οδηγίες που έχουν προκύψει από αυτή τη μελέτη που έχει να κάνει την αστική προσβασιμότητα. Σε σχέση με τα κτηριακά, όποια αποκατάσταση κτηριακή γίνεται προκειμένου να χρηματοδοτηθεί πια, είναι όντως επίσης υποχρέωση να έχει πρόβλεψη για την πρόσβαση των ανθρώπων με διαφορετική κινητικότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σκέλος της ερώτησης για το αν έχει γίνει αυτό με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απάντηση εδώ είναι σε ό,τι αφορά το σχέδιο αστικής προσβασιμότητας, ότι όχι, γιατί έγινε μέσα από το Απράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ωραία. Αυτό. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ζωής Λούκας και η ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι η εξής. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί ο Δήμος ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδράμει σε αποζημιώσεις των πολιτών έπειτα από φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να έχει σχέδια αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια τα οποία είναι για τους σεισμούς, για τις φωτιές και για τις πλημμύρες. Εμείς αυτά τα σχέδια τα έχουμε επανδρομένα. Αυτά τα σχέδια συντάσσονται κάθε χρόνο και κάθε φορά που κάποιο μέλος της Επιτροπής αλλάζει. Είναι υπεύθυνες οι υπηρεσίες και επικεφαλής συνήθως είναι ο εκάστοτε δήμαρχος ή ο εκάστοτε διευθυντής τεχνικής υπηρεσίας και αποτελούν το κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Ουσιαστικά η πολιτική προστασία τα τελευταία χρόνια έχει πάρα πολύ δουλειά λόγω της κλιματικής αλλαγής και των αλλαγών των οποίων έχουν γίνει. Εμείς προσπαθούμε να δουλέψουμε πιο πολύ το θέμα της πρόληψης παρά το θέμα της μετέπειτα κατάστασης. Βέβαια θα μου πείτε σε ένα σεισμό δεν υπάρχει πρόληψη, ενώ σε μια πλημμύρα υπάρχει, σε μια φωτιά υπάρχει. Άρα λοιπόν προσπαθούμε όλα αυτά να μπορέσουμε να τα προλάβουμε και μετά να τα θεραπεύσουμε. Τώρα, όσον αφορά αν εμπλέκεται καθόλου η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά τα κονδύλια. Σας είπα προηγουμένως στην αρχή ότι όταν υπάρχει μια μεγάλη φυσική καταστροφή, όπως η καταστροφή η οποία έγινε στη Θεσσαλία, βεβαίως και εμπλέκεται άμεσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε οικονομικές επιτροπές είτε οτιδήποτε είναι, έβγαλαν ένα μεγάλο κονδύλι για την Ελλάδα, τουλάχιστον για τις πρώτες ανάγκες των ανθρώπων οι οποίοι επλήγησαν. Εμείς μέσω των τεχνικών μας υπηρεσιών προσπαθούμε να βοηθήσουμε την περιφέρεια η οποία ως επιτοπλίστων έχει την κύρια αρμοδιότητα και την κύρια επίβλεψη της πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο. Και επειδή έχουμε πληγεί και σε αυτή την τετραετία ως Δήμος και με σεισμό και με πλημμύρες, θα σας πω τι ακριβώς κάναμε εμείς σαν Δήμος. Σαν Δήμος εμείς παρόλο που δεν ήταν στις υποχρεώσεις μας, πήγαμε και κάναμε καταγραφή όλων των προβλημάτων των σεισμών, έτσι ώστε όταν ήρθε η ΔΑΕΦ, δηλαδή η συγκεκριμένη υπηρεσία η οποία καταγράφει το τι έχει γίνει, εμείς το είχαμε έτοιμο. Και έτσι καταφέραμε σε πολύ καλή συνεργασία με τη συγκεκριμένη υπηρεσία που είναι για τις φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, να αποζημιώσουμε τους πληγέντες μέσα σε 6 μήνες. Έτσι, δηλαδή, αυτό ήταν, πιστεύω, από το αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Καθίσαμε 3 βράδια με τους μηχανικούς και κάναμε καταγραφή. Έτσι, ώστε μόλις ήρθαν αυτοί, είπαμε θα πάμε σε αυτό και δεν θα αφήσαμε να ψάχνονται, έτσι. Και έγινε πάρα πολύ γρήγορη δουλειά. Αλλά πάντως σε αυτό το κομμάτι είναι υπεύθυνη η πολιτική προστασία και ουσιαστικά η περιφέρεια. Το τι κονδύλια και τι γίνεται όσον αφορά μετά τις παρεμβάσεις πηγαίνει από τις φυσικές καταστροφές. Το τμήμα είναι στο Υπουργείο Υποδομών. Και από ό,τι είδαμε και στις δύο περιπτώσεις που είχαμε εμείς, η αντίδρασή τους είναι, μπορούμε να πούμε, αρκετά άμεση.
είμαι ο Παγούρ Μιλένη, είμαι μαθήτρια της ΣΑΦΣ τάξης και ρώτησε που έχω να σας κάνω εξής. Τι σημαίνει για εσάς Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία? Θεωρείτε ότι αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για το Δήμο Σουλίου? Πρώτα απ' όλα θα πούμε ότι το μέλλον όλων των ανθρώπων, όχι μόνο της Ευρώπης, εξαρτάται από την υγεία του πλανήτη. Αν ο πλανήτης βλέπετε ότι αρχίζει και έχει κάποια προβλήματα, τα ζούμε πολύ πολύ έντονα στο πετσί μας, μπορούμε να πούμε. Βλέπετε ότι η κλιματική αλλαγή αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και μας επηρεάζουν άμεσα. Τι ακριβώς γίνεται τώρα? Θα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε πλέον στα νέα δεδομένα. Εμείς όμως είμαστε πάρα πολύ μικροί για να αλλάξουμε τον κόσμο. Όλες αυτές οι αποφάσεις παίρνονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε, είδατε αυτές που λέμε ότι γίνονται αυτοί που έχουν τις τύχες του κόσμου, να πούμε πολύ πολύ απλά, στα χέρια τους. Όλοι αυτοί θα πρέπει να αποφασίσουν κάποια στιγμή για το τι θα γίνει για τον πλανήτη μας. Αν συνεχίσουμε σε αυτήν την κατάσταση, γνωρίζετε ότι πάμε για καταστροφή και δεν έχουμε αισιόδοξα μηνύματα. Εμείς, ατομικά ο καθένας, πιστεύω ότι θα πρέπει να πάρει τις τύχες στα χέρια του. Σε γενικότερο πλαίσιο, οι Δήμοι, σε συνεργασία με τις κεντρικές, είτε με τις περιφέρειες, είτε με το κεντρικό κράτος, να μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορεί να περνάει από το χέρι μας, δηλαδή σωστή ανακύκλωση, να μην καίμε τα χόρτα, δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε πράγματα που να βοηθούμε με τις ενέργειές μας και με τις πράξεις μας και όχι να επιδεινώνουμε την κατάσταση του πλανήτη. Είναι ένα γενικότερο θέμα και πιστεύω ότι είναι το θέμα που θα απασχολήσει από εδώ και πέρα εσάς σαν νέα γενιά. Γιατί εμείς έχουμε ακόμα, σας είπα, την τεχνογνωσία του κόβουμε τα κλαδιά της ελιάς, πάμε και τα καίμε. Εσείς όμως μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα που είναι να αυτά τα κλαδιά να τα θεμαχιοποιήσουμε και να τα κάνουμε λίπασμα, έτσι. Εσείς θα πάτε σε άλλο επίπεδο. Είναι πάντως η πράσινη συμφωνία, θα πρέπει να τηρηθεί πρώτα απ' όλα από όλους, έτσι, και γενικότερα εννοώ θα πρέπει να τηρούνται από όλους και όχι οι βαριές βιομηχανίες και αυτοί που ουσιαστικά ρυπαίνουν το περιβάλλον να έχουν ως πρώτο μέλημά τους το κέρδος και δεύτερο τον άνθρωπο που τον θεωρούν αναλώσιμο. Σας είπα, εμείς από την δική μας πλευρά σαν Δήμος θα πρέπει να κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες τις οποίες και θεσμικά αλλά και νομοτελειακά είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, δηλαδή τα σκουπίδια μας να οδηγούμε στο ΚΙΚΙ, να κάνουμε σωστή μεταφορά σκουπιδιών, να επιτέλους να μπορέσουμε μέσω των οργάνων και των θεσμικών οργάνων που υπάρχουν να κάνουμε σωστή ανακύκλωση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βγούμε και σε εσάς να κάνουμε ανακύκλωση τη στιγμή που δεν είχαμε απορριμματοφόρα, δεν είχαμε κάδους, δεν είχαμε χιλιάδιο πράγματα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει λίγο πιο γρήγορα αυτή η μετάβαση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και εσάς και τους μικρότερους από εσάς, ώστε να γίνει τη σωστή ανακύκλωση. Επειδή ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι και περιβαλλοντολόγος, επειδή η Πράσινη Συμφωνία ουσιαστικά είναι πιο μεγάλο κομμάτι εκεί πέρα, θα ήθελα να ακούσω και δύο λόγια από τον Διευθυντή. Πάντα να το ανοίξουμε το θέμα, γιατί θέλει πολύ συζήτηση η κλιματική αλλαγή. Έτσι. Και το περιβάλλον είναι ένα θέμα που πουλάει. Έτσι, δεν είναι μόνο προστασία του περιβάλλοντος. Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Πολλές φορές, όσον αφορά τον Δήμο, θα πρέπει να κοιτάξουμε, βλέποντας την περιοχή μας, τον τόπο μας, τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Και ένα από αυτά είναι η φύση. Ο στόχος μας είναι όσο το δυνατόν να την προστατεύσουμε και όποιες παρεμβάσεις κάνουμε με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις. Όσον αφορά τον Δήμο μας, τα θέματα που από του περιβάλλοντος είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, άρα θα πρέπει να μπούμε στο πρόγραμμα το προσωπή ανακύκλωσης, να αρχίζουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά στα βιοαπόβλητα, στους καφέ κάδους. Υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα που έχουν υποβάλει σχετικές προτάσεις, έτσι ώστε να μας δώσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Αλλά το πιο σημαντικό θέμα είναι για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η συμμετοχή των δημοτών και των πολιτών για να μπορέσει να επιτύχει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Γι' αυτό είπε γίνεται, θα γίνει μέσα από τις εκπαίδευσης, θα αποκτήσουμε περιβαλλοντική συνείδηση. Για παράδειγμα, τα κυπελάκια στους... Ένα πρόβλημα που έχουμε όταν να καθαρίζουμε τους δρόμους και λέμε πολλές φορές κάτι να μην τους καθαρίζουμε, η εικόνα που παρουσιάζεται μετά. Από τα πλαστικά, από τα μπουκάλια κτλ. Αυτά δεν είναι μόνο. Κάνουμε αποψίωση. Ναι, ναι, ναι. Και λέμε πολλές φορές, δήμαρχε, θα κάνουμε χειρότερα εδώ. Πρέπει να πάτε και τα μαζέψουμε. Από επόμενα τα χορτάρια ή και βγαίνουμε από μέσα. Εγώ ήθελα να πω κάτι. Ναι. Όσον αφορά το επειδή το θέμα είναι και το πρόγραμμα που συμμετέχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, φανταστείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι όπως είμαστε εμείς εδώ, μια μικρό σε μικρογραφία. Υπάρχουν ένας αριθμός κρατών και το κάθε κράτος με τους εκπροσώπους του και υπάρχουν και δυνατές χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία και κάθε κράτος μέσα των εκπροσώπων, τα άτομα που έχει προσπαθεί να διασφυλάξει τα συμφέροντά του. Είτε αυτό λέγεται με προγράμματα, είτε λέγεται με χρηματοδοτήσεις. Και κάθε πρόγραμμα, γιατί ακούμε πολλές φορές και από τους πολίτες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα, ότι υπάρχουν χρήματα, ένας κουμπαράς, όλοι συμμετέχουν. Αυτό που πρέπει να κάνει κάθε, πιστεύω κάθε χώρα όπως και εμείς, θα συμμετέχει σε προγράμματα τα οποία να κουμπώνουν στη χώρα του στο Δήμο. Να μπορούμε δηλαδή, γιατί πολλές φορές έχουμε μπει και σαν χώρα, το θέμα το αναφέρει και θέλει πολύ κουβέντα με την αγροτική πολιτική, μπαίνουμε σε προγράμματα ή και μισθυνήμως, τα οποία δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε, είτε δεν έχουμε τις γνώσεις, το ανθρώπινο δυναμικό, είτε ότι δεν κάνουν για μας. Είναι για άλλες περιπτώσεις. Άρα θα πρέπει να παίρνουμε αυτά τα οποία μπορούμε να διαχειριστούν και κάνουν για μας. Δεν σημαίνει άλλες ανάγκες, άλλη χώρα είναι η Γερμανία, άλλο επίπεδο, είναι μια βιομηχανική χώρα, εμείς είμαστε μια αγροτική χώρα, τώρα δεν έχουμε βιομηχανία, τώρα αρχίζουμε να προσαρμοζόμαστε, έχουμε τουρισμό. Και αυτό που έχει να κάνει η Δήμη, που δεν σημαίνει, πρέπει να δει η κεντρική πολιτεία, είναι η χρηματοδότηση, θα πρέπει να γίνεται και με κάποια άλλα κριτήρια, όχι μόνο τα πληθυσμιακά. Θα πρέπει να λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα, τη φυσιογνωμία, το ανάγκη, τη χωροδοξία, για να δίνει τις αντίστοιχες δράσεις. Για παράδειγμα, βγαίνει ένα πρόγραμμα, το οποίο εμείς ως Δήμος, δίκτυο ποδηλατόδρομο, για παράδειγμα. Εντάξει, δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτό. Εντάξει. Με την έννοια όπως ένας άλλος Δήμος, όπως είναι τα Ιωάννινα, όπως είναι η Οικουμενίτσα, γιατί θα πρέπει να δούμε την περιοχή, την παραμυθιά, πού θα κάνουμε το ποδηλατόδρομο. Εντάξει, θα μου πείτε στον κάτω περιφερειακό. Εντάξει. Εκεί πρέπει να δούμε άλλα πράγματα. Να δούμε το χώρο, τη διαστάση του δρόμου. Θα μπούμε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Το οποίο να μπορούμε να το. Ένα έργο κρίνεται μετά από 2-3 χρόνια, αν είναι επιτυχημένο. Τότε θα φανεί. Και αν είναι επιτυχημένο, όπως το κτίριο Μπούγα, θα το δείξει η ίδια κοινωνία. Η πράξη θα το δείξει. Δηλαδή, μπορεί να πούμε σε πολλά έργα αντιμετωπίζουμε γκρίνιες, φασαρίες, όλα αυτά. Και μετά έρχεται το πλήρωμα που λέμε το χρόνο και δείχνει αν αυτό ήταν πετυχημένο ή δεν ήταν. Έτσι, ο στόχος μας είναι βέβαια να προσπαθούμε να κάνουμε πετυχημένα έργα. Τώρα, σίγουρα η μείωση του πληθυσμού που έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Είμαστε ένας Δήμος μικρός και η δυσκολία είναι ότι είμαστε μεγάλος σε έκταση. Έχουμε διασπορά οικισμό που σημαίνει σε κάθε πολίτη έχει δικαίωμα σε πρόσβαση να τους δίνεις, να τους λύνεις την καθημερινότητα, να τους καλύψεις κάποιες ανάγκες, που σημαίνει άλλο να φύγει ένα απορριμματοφόρο, να πάει σε μια περιοχή που έχει καλό δίκτυο στον 2-3 χιλιόμετρο πυκνό, που σημαίνει ότι θα έχει λιγότερα καύσιμα, εργατοώρες, φθορές, και άλλο να μετακινηθεί και να πάει 30 χιλιόμετρα, όπως είναι το Πολύβος, όπως είναι το Κούλι. Φανταστείτε, κόστη, χρόνο κλπ. Έχουμε να
αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα της καθημερινότητας. Και η μείωση του πληθυσμού επηρεάζει τις χρηματοδοτήσεις. Κακώς. Για παράδειγμα, ήμασταν από τους τυχερούς που βγήκε ένα πρόγραμμα, μας έδιναν χρηματοδότηση στους Δήμους πάνω από 10. Τώρα περιμένουμε ένα απορριμματοφόρο καινούριο, το οποίο βλέποντας το Δήμο Παραμυθιάς με το Δήμο Σουλίου, με το Δήμο Φυλιακών, πέρα από διαφορές πληθυσμού, γιατί αυτοί ήταν 8.000, εμείς είχαμε 10.011, έχουμε τα ίδια προβλήματα, τους ίδιους εκπληκτισμούς, ορεινό έδαφος, τους έδιναν αυτούς 60.000 και μας δίνανε 120.000. Με 60.000 είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιος Δήμος, άλλους 120.000 για να μπορέσει να πάρει ένα απορριμματοφόρο που κάνει 180.000. Άρα θα πρέπει να τεθούν κάποια άλλα κριτήρια και αυτό, εντάξει, οι δημοτικές αρχές, μέσω των συλλογικών τους οργάνων, κάνουν τις αντίστοιχες προτάσεις. Εμείς είμαστε σαν κατώτερη βαθμίδα της διοίκησης που είναι η Δήμη, είναι κατώτερη βαθμίδα, το κατώτερο επίπεδο, επειδή είμαστε μέσα στα προβλήματα, τα ζούμε, είμαστε αναγκασμένοι να ενεργούμε διαφορετικά, να παίρνουμε πιο γρήγορα αποφάσεις, γιατί πρέπει να λύσουμε ζητήματα και μέσω αυτής της εμπειρίας να προσπαθούμε να μεταφέρουμε στα ανώτερα επίπεδα προτάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις, αλλαγές. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Έτσι ώστε να δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στις λήψεις των αποφάσεων, απλώς μπορούμε να κάνουμε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις μας, γνωρίζοντας τα προβλήματα από πρώτη χέρια. Ωραία, πάμε σε κάποια άλλη ερώτηση. Γεια σας, με λένε Λάουρα Λούτσα και είμαι μαθήτρια της πρώτης τάξης. Το μικρόφωνο πώς είναι? Λάουρα. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτή την ερώτηση. Ο Δήμος είναι ενταγμένος σε κάποιο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Σε πού διαχωτεύονται τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια? Ο Δήμος έχει μπει σε πολλά προγράμματα όσον αφορά την ανακύκλωση. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη μας δουλειά σαν Δήμος ήταν πάντα σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες και πάντα από τις οδηγίες τις οποίες μας δινόταν από την κεντρική εξουσία και από την περιφέρεια. Κλείσαμε όλους τους τις ανεξέλεγκτες κομματερές τις οποίες υπήρχαν. Και μπορέσαμε είτε άλλες να τις καθαρίσουμε όπου ήταν δυνατόν, ή άλλες να τουλάχιστον αυτά να μην να ταφούν κανονικά. Προσπαθήσαμε πιο πολλά να τα μεταφέρουμε. Αλλάξαμε πάρα πολλούς κάδους, γύρω στους 480 κάδους από τους 1.200 περίπου που έχουμε. Πήραμε και αλλάξαμε μπλε κάδους, σχεδόν όλους τους μπλε κάδους που είχαμε, είτε τους επισκευάσαμε. Αυτή τη στιγμή μας έχουν έρθει αυτά που λέμε οι καμπάνες, οι οποίες είναι έτοιμες να τοποθετηθούν για να μπορούμε εκεί πέρα να ρίχνουμε τα γυαλιά και τα μπουκάλια από τις καφετέριες, από τα μαγαζιά και αυτά εκεί πέρα. Έχουν έρθει και ορισμένοι μπλεκάδοι, τους οποίους θα αναπτύξουμε εκεί που είναι κατεστραμμένοι οι παλιοί ή θα φτιάξουμε έπειτα από σχέδιο της τεχνικής υπηρεσίας που υπάρχει για να πάνε σε συγκεκριμένα σημεία. Έχουμε πάρει ένα απορριμματοφόρο καινούριο και αναμένουμε εντός των ημερών και το δεύτερο απορριμματοφόρο και αυτό καινούριο. Άρα λοιπόν γίνεται ανανέωση του στόλου στο 70% μπορούμε να πούμε εκεί πέρα. Για τα αυτοκίνητα τα οποία έχουμε πάρει για περισυλλογή και γιατί είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα γενικά της ανακύκλωσης. Έχουμε 3 καινούργια 4x4. Γενικά τα αυτοκίνητα έχουν ανακυκλωθεί σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Πάμε τώρα για είπαμε για τα απορριμματοφόρα. Έχει υποβληθεί και στο πράσινο, για το πράσινο σημείο η μελέτη, στο πράσινο ταμείο. Τι είναι το πράσινο σημείο, το ακούμε συνέχεια. Είναι ένα σημείο το οποίο έχει προεδρευτεί από το Δήμο μας, έτσι ώστε εκεί πέρα αντί αυτά τα ογκώδη και γενικά όλο το είδος των απορριμμάτων, έτσι το μεγάλο απορριμμάτο που ο πολίτης τα βγάζει στον δρόμο, πάμε και εμείς τα παίρνουμε, είτε στρώματα λέγονται, είτε ντουλάπια λέγονται, είτε καρέκλες λέγονται, είτε πολυθρόνες λέγονται, πάμε τα παίρνουμε, τα βάζουμε σε ένα σημείο και μετά τα πηγαίνουμε σε άλλο σημείο. Εκεί θα πηγαίνουμε σε συγκεκριμένο σημείο, θα γίνεται η διαλογή τους.
Θα υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που θα γίνει τη διαλογή και από εκεί μετά θα πηγαίνουν στην ανακύκλωση, αλλά θα πηγαίνουν, μπορώ να πω, καθαρά κομμάτια της ανακύκλωσης. Γιατί τώρα στην ανακύκλωση, παράδειγμα, πηγαίνουμε 100 τόνους ή 200 τόνους το χρόνο, εκ των οποίων τα 40 ή τα 50 ή τα 60 μας γυρίζει σαν υπόλοιπα και τα πηγαίνουμε στο σχοιτή. Και αυτό είναι διπλό κόστος για το Δήμο και δεν υπάρχει και οικονομικό όφελος, έτσι. Δεν υπάρχει αντισταθμιστικό, δηλαδή, να μπορέσουμε να πούμε ότι, ξέρετε τι, πηγαίνουμε 100 τόνους, άρα αφαιρέστε μας γιατί είμαστε καλοί, προσέχουμε το περιβάλλον, κάνουμε πράσινη οικονομία κλπ. Άρα λοιπόν, αυτά κάναμε σε γενικές γραμμές, αυτά που σας είπα. Γρηγόρη, η Ειρήνη, όποιος θέλει να πει δύο λέξεις. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως Δήμο είναι η διαχείριση των αποβλήτων και ειδικά των στερών αποβλήτων. Όσον αφορά τον τομέα της ανακύκλωσης, έχουμε ένα δίκτυο που έχουμε και το μηχανολογικό εξοπλισμό από τον μαγοφόρο και κάδους. Καλή διασπορά κάδων έχουμε. Τα στοιχεία δείχνουν ότι φέτος πήγαμε αρκετά καλά, αυξήσαμε τις ποσότητες των ανακυκλώσιμων, τα οποία υπάρχει ένα πρόγραμμα, συλλέγονται τους μπλε κάδους και μεταφέρονται στα Ιωάννια, που είναι το εργοστάσιο της ανακύκλωσης. Τώρα, το ζήτημα που καλούμαστε και καλούνται οι Δήμοι να αντιμετωπίσουν είναι, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνονται και δεσμεύσεις, θα πρέπει να μειωθεί για αλφαβήτα λόγους επανεχρησιμοποίηση πόρων, εξοικονόμηση πόρων κλπ. Θα μειωθεί ο όγκος των αποβλήτων των στερεών, δηλαδή των σκουπιδιών. Φανταστείτε να καλάτε τα σκουπίδια. Όσο λιγότερα σκουπίδια να αναποτίθονται στους σχοιτοί, στους χώρους υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Όσο λιγότερα σκουπίδια. Άρα, για να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να επέμβεις στην πηγή, που είναι, που είναι το πρόβλημα, να μειώσεις τους όγκους. Αυτό θα γίνει είτε ο μέσο της ανακύκλωσης, είτε που θα μαζεύει το χαρτί, το γυαλί, μέσω των ογκωδών, μέσω των ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες και μέσω και των οργανικών, τους καφέ κάδους, θα μπει σε ένα δίκτυο, τα τρόφιμα, τα υπολείμματα των τροφών, να γίνει, να υπάρχει ένα δίκτυο συλλογής και αυτών των αποβλήτων. Και ο λόγος είναι καθαρά οικονομικός. Αυτή τη στιγμή έχει θεσπιστεί το τέλος ταφής, το οποίο το τραβάνε τώρα για διάφορους λόγους, το πω έτσι απλά, πιέζουν την Δήμαρχη, που λέει ότι ως Δήμος Παραμυθιάς, ό,τι θα μου φέρνει σε μένα υπόλοιμα, το τελικό, που δεν μπορεί να το κάνεις τίποτα, να το επεξεργαστείς, θα πληρώνεις. Που σημαίνει, φανταστείτε, 20-30, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, ο τόνος. Φανταστείτε τώρα ένας Δήμος που πηγαίνει χιλιάδες τόνων να μην κάνει προγράμματα ανακύκλωσης, πως αναγκάζει δηλαδή, και θα πληρώνεις. Άρα όσο λιγότερα πας για τελική απόθεση, τόσο λιγότερα θα πληρώνεις. Όσα περισσότερα πας, τόσα θα περισσότερα θα πληρώνεις. Και είναι ένα κόστος, το ξέρουν και οι Δήμαρχοι, και αντιδρούν πάνω σε αυτό και καλά κάνουν, γιατί όπως είπα, τα σκουπίδια είναι μόνο σκουπίδια, είναι και λεφτά. Από πίσω κρύβονται μια ολόκληρη βιομηχανία. Επενδύσεις, επιχειρήσεις, επιχειρηματικά συμφέροντα. Άρα ο στόχος είναι όσο το δυνατόν λιγότερα σκουπίδια στο χώρο, στο τελικό χώρο εναπόθεσης. Και για να το πετύχεις αυτό, θα πρέπει όπως είπα, να επέμβει στην ποινή, να εφαρμόσει πρόγραμμα ανακύκλωσης, που σημαίνει ότι θα πρέπει να φτιάξει ένα δίκτυο κάδων, θα πρέπει να έχει το μηχανολογικό εξοπλισμό, θα πρέπει να έχει το προσωπικό και θα πρέπει να έχει και μια κοινωνία και όλους μας που θα δουν εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό. Και σε αυτό, σαν χώρες, έχουμε μείνει, σαν χώρα Ελλάδα, έχουμε μείνει πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να κάνει μια διαχείριση, ένα άλλο δίκτυο, τα πράσινα σημεία, τα πράσινα σημεία που ανέφερε ο Δήμαρχος, φανταστείτε, είναι ένα χώρο, ένα κόπεδο, το οποίο είναι περιφραγμένο. Το οποίο θα έχει το συγκεκριμένο σημείο σε αυτή τη θέση, θα πηγαίνεις να επαθέτεις τα οκώδη. Έκανες στο σπίτι σου κάποιες εργασίες αναχαίρισης, θα τα φορτώνεις, θα τα πηγαίνεις σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Τα ξύλα, τα κλαδιά, θα τα πηγαίνεις εκεί,
κάποια άλλα υλικά τα μέταλλα που θα πηγαίνει σε εκεί και από εκεί θα έρχεται ο Δήμος που θα το χειρίζεται αυτό το πρόβλημα και θα κάνει την περαιτέρω διαχείριση. Και αυτό είναι ένα έντονο πρόβλημα που έχουμε και το ζούμε, γιατί μπορεί να μπήκαμε σε προγράμματα αποκατάσταση χαλδά, να ορίσαμε 40-50 σημεία που καταγραφήκαν, αλλά το πρόβλημα υπάρχει. Δηλαδή, αν πάμε σε οποιοδήποτε χωριό και ρίξουμε μια ματιά σε ένα ρέμα, σε μια πλαγιά, θα δούμε πάλι τη σκουπίδη. Όταν τα εντοπίζουμε, παρεμβαίνουμε, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να παρέμβουμε και πηγαίνουμε σε αποκατάσταση. Δηλαδή, μετά μεταφέρουμε, τα θάβουμε, κάνουμε κάποιες εργασίες. Άρα και πέρα της συνείδησης της περιβαλλοντικής της ευαισθητοποίησης, θα πρέπει ίσως να μπούμε και στη λήψη άλλων μέτρων. Δηλαδή να έχουμε κυρώσεις, ενδεχομένως να έχουμε και πρόστιμα. Έτσι. Γιατί υπάρχει μια χαλαρότητα πάνω σε αυτό. Ξέρουμε, εντοπίζουμε πού είναι το πρόβλημα, καταλαβαίνουμε ότι εδώ ποιος, όπου προέλθει τα σκουπίδια και υπάρχει μια ασάφεια εκεί τώρα αν θα πρέπει να κινηθούμε, ποιος θα πρέπει να κινηθεί, μια χρονοβόρα διαδικασία, πώς πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά θα πρέπει ίσως να μπούμε και σε αυτό το κομμάτι. Θα ρωτήσω κάτι. Όσον αφορά την ανακύκλωση, πολύ πιθανόν πολλοί πολίτες, είτε μεγαλύτερες ηλικίες είτε νεότερες ηλικίες, να μην γνωρίζουν ποια είναι τα ανακυκλώσιμα υλικά, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ως Δήμος, έχετε κάνει κάποια καμπάνια ή υπάρχουν στα σχέδια κάποια ενημερωτική καμπάνια ώστε είτε με το να μοιραστούν ενημερωτικά φυλάδια, είτε με επισκέψεις σε σχολεία, ίσως στα κοινοτικά γραφεία, δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός όσον αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου? Δηλαδή, σε τοπικό επίπεδο θα μπορούσε να γίνει κάτι? Ή θα μπορούσατε να ζητήσετε βοήθεια από την περιφέρεια ή από κάποιον άλλον? Υπάρχει φορέας. Ποιος είναι ο φορέας? Υπάρχει συγκεκριμένος φορέας, ο οποίος είναι και αποτελείται από όλους τους δημάρχους της περιοχής της Ηπείρου. Είναι ο ΑΣΔΑ, που συγκεκριμένα υπάρχει και συγκεκριμένος πρόεδρος και διοικητικό συμβούλιο, που καθορίζει όλες τις ενέργειες τις οποίες θα γίνουν από πλευράς των Δήμων και όσον αφορά τα σκουπίδια, γενικά τα απορρίμματα. Ο φορέας αυτός έχει έρθει τα Γιάννηνα, ο πρόεδρος που ήταν μέχρι τώρα ήταν ο Δήμαρχος της Φιλικιάδας, ο κ. Καλατζής, και πάνω εκεί πέρα συζητάμε τα διάφορα προβλήματα και είναι το ανώτερο όργανο που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή στην Ήπειρο και είναι το ανώτερο όργανο όσον αφορά τη διαχείριση των σκουπιδιών. Μέσα από εκεί έχουν γίνει αρκετές ενέργειες και μέσω του προγράμματος ανακύκλωσης, αλλά το θέμα είναι ότι για να ξεκινήσει ανακύκλωση, όπως είπα την αρχή, πρέπει να έχει τα έτοιμες τις υποδομές. Και εμείς δυστυχώς δεν τις είχαμε έτοιμες τις υποδομές. Δηλαδή, τώρα που έχουμε δύο απορριμματοφόρα, που εξοπλίζεται πιο πολύ, δηλαδή, άμα δεν έχεις τον μπλε κάδο, δεν μπορεί να πας στα σχολεία για να πεις θα σκουπίζετε τα κεσεδάκια, θα κάνετε έτσι, δεν θα πετάτε μέσα στις σακούλες, δεν θα κάνετε... Δηλαδή, πρώτα πρέπει να φτιάξουμε τις υποδομές και μετά να ξεκινήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για να του πούμε: κοιτάξτε να δείτε, εδώ θα μπαίνουν αυτά, εδώ θα μπαίνουν αυτά, εδώ θα μπαίνουν αυτά. Αν δεν έχουμε τους κάδους, δεν έχουμε τα κοντομοστάσια που λέγονται αυτά εκεί πέρα, οι κουδούνες και αυτά εκεί πέρα, τι θα του πούμε: μαζέψτε τα μπουκάλια και κρατήστε σε μια άκρη και όταν εμείς φέρουμε, θα πάντα ρίξετε μέσα. Όχι. Τώρα που θα τοποθετήσουμε αυτή τη βδομάδα αυτούς τους συγκεκριμένους κάδους, θα πέρασουν από όλα τα μαγαζιά με ειδικά έντυπο και θα πούμε: κοιτάξτε να δείτε, τα μπουκάλια πλέον δεν τα ρίχνετε εκεί, θα τα ρίχνετε εκεί. Εμείς σας το έχουμε έτοιμο. Έτσι, προχωρήσεις στο δεύτερο βήμα. Γιατί συνήθως τι γίνεται στην Ελλάδα? Πάμε, ξεκινάμε μια καμπάνια φοβερή για ένα θέμα. Αφού δεν έχει έτοιμες τις υποδομές, τι το κάνει? Κοροϊδεύουμε τον κόσμο? Όχι. Έτσι. Πάμε λοιπόν και στο άλλο που είπατε που διοικητεύεται το αμετικό σύστημα. Γιατί εντάξει, ασχολήθηκα και λίγο και το είχα και στο τελευταίο των μεταφιακών. Λοιπόν, όχι, δεν όσον αφορά την πληροφόρηση και την ενημέρωση, δεν έχουμε κάνει αυτά που πρέπει να κάνουμε. Έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό, πέρα αυτό που ανέφερε ο Δήμος, θα πρέπει να φτιάξει το δίκτυο ως τον εξοπλισμό και το προσωπικό. Θα πρέπει να έχει και μία δομή, είτε λέγεται τμήμα περιβάλλοντος ή γραφείο περιβάλλοντος, που να ασχολείται αποκλειστικά με αυτό. Δηλαδή, πέρα από τη διαχείριση, πώς θα πρέπει να δουλέψω αυτό το σύστημα,
και πώς θα πρέπει να το προωθήσω. Μέσω πληροφόρηση, ενημέρωση φυλακτήρων γίνονται κάποιε συζητήσει, όχι σε δύο βαθμού, όπως γίνεται τώρα μια συνάντηση. Και θα πρέπει και αυτό να το δώσει στη νέα γενιά. Δεν περιμένουμε από μια δουλειά που είσαι στον πολίτη. Θα σα πω ότι σαν αυτό που κάνει την αναγκή του, θα είναι σιγότητα. Θα γίνει αναγκή του. Με παρακαλώ. Τώρα, όπω επίση, αν έχουμε τέτοια πράγματα, θα είμαστε λίγο. Θα πάμε δηλαδή σε κάποια σημεία που είναι αστικά κέρδη. Θα τα ρίξει εγώ, θα τα ρίξει στο σκύλο, στη γάτα, γίνεται. Γίνεται και ο καλό από αυτό. Δεν είναι δυνατό. Δεν πίνουν και καφέδες σε πλαστικό. Λοιπόν, θα πρέπει εκεί έχουμε μείνει πίσω σε αυτό το πράγμα. Αλλά για να το κάνει αυτό όμω, θα πρέπει να δώσει βάρο αυτό στην ενημέρωση πληροφόρηση. Σε έναν Δήμο όμω, μια υπηρεσία, και δεν μιλάω στο τεχνικά τώρα, σαν υπάλληλο. Είναι τόσες οι άλλες οι ανάγκες που φέρνει και η καθημερινότητα η δημοτική αρχή. Που δεν θα πει κύριε Παπά, δήμαρχε, εγώ θα πηγαίνω Δευτέρα, Τετάρτη στα σχολεία και θα μιλάω και θα τους δείχνω πράγματα. Θα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης ενός σχολείου ή μιας γειτονιάς που μάζει τόσα σκουπίδια, να σας δώσω κάτι. Πρέπει να δώσεις και ένα κίνητο σε κάποιον να μπορέσει. Έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Θα μου πει πολύ απλά: έχουν 500 δουλειές να κάνουν και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό γιατί προέχουν άλλα πράγματα. Έτσι, όπως και σε πολλά θέματα στη χώρα που είναι πίσω, σε σχέση με άλλες χώρες. Αλλά πάνε εμφανιστεί το θέμα της υποστελέχωσης και... Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, δεν μπορεί... Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα πορευτούμε με αυτό. Είναι παράδειγμα... Υπάρχει πρόβλημα, όμως, άλλο να έχεις ένα γραφείο που να ασχολείται στελεχωμένο όπως πρέπει να ασχολείται με αυτά, σίγουρα θα το αναπτύξει και άλλες... Θα μπει και άλλες δράσεις που τις γνωρίζουμε και τις ακούμε, αλλά δεν παίρνουμε καν λόγω χρόνου, λόγω άλλων προτεραιοτήτων, να πούμε πιο ενεργά έτσι να μπορέσει. Και θα πρέπει να ξεκινήσει. Ναι. Και οι αρχοί ορυπαίνουν και να ακούσουν κάποια στιγμή και οι αρχοί ορυπαίνουν να πληρώνουν. Και είμαστε σήμερα. Μισό λεπτό και λίγο. Και εγώ. Το δίκτυο των Μπλε Κάδων είναι ένα δίκτυο το οποίο υπάρχει πάρα πολλά χρόνια τώρα. Δεν είναι κάτι καινούργιο που θα... ο πολίτης ας πούμε, το βλέπει πρώτη φορά και λέει: Παναγία μου, τι θα ρίξω εδώ μέσα. Σε σχέση όμως με τις δράσεις που ετοιμάζει, που έχει ετοιμάσει ο Δήμος και τις χρηματοδοτικές προτάσεις που έχει καταθέσει για τη χωριστή διαλογή στην πηγή, που έχει να κάνει με την ξεχωριστή ανακύκλωση αλουμινίου, πλαστικού, χαρτιού, γυαλιού κτλ. Στις προτάσεις πάντα που κατατίθενται, ένα κομμάτι αφορά την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση. Τότε, εντάξει, η πρόταση που έχουμε καταθέσει εμείς λοιπόν έχει και αυτό μέσα, αν και εφόσον εγκριθεί θα υπάρξει ξεχωριστό πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά άλλου είδους κάδους, όπως ας πούμε είναι οι κάδοι που έχουμε τώρα για τα ρούχα, θα υπάρξει στους λογαριασμούς της ΔΕΗ θα δοθεί του νερού, συγγνώμη, ένα ενημερωτικό φυλάδι για να ξέρει ο κόσμος τι μπορεί να ρίχνει μέσα και πού είναι το δίκτυο. Οπότε γενικά γίνεται μια ενημέρωση λίγο υποτυπώδης μεν, αλλά γίνεται μια προσπάθεια. Και άρα σε ό,τι προβλέπεται να γίνει στο μέλλον έχει προβλεφθεί και το κομμάτι της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης. Σε αυτά που μέχρι τώρα έχουν γίνει θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι όλοι γνωρίζουν τις συσκευασίες που ανακυκλώνονται ότι μπαίνουν στους μπλεκάδους και σε αυτούς που έχουν τοποθετηθεί που αφορούν τον ρουφισμό θα υπάρξει μία τέτοια είδους ενημέρωση όπως σας εξήγησε τώρα. Συγγνώμη. Είμαι από την Άτομο Τάξη και έχω την τελευταία ερώτηση για σήμερα. Ο Δήμος Σουλίου, σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να λάβει δράση στον τομέα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρώτα απ' όλα στα πλαίσια της αποδέσμευσης από τα στερεά καύσιμα τα οποία είπαμε και πιο πριν, είμαστε υποχρεωμένοι με το δια του νόμου πλέον, που έχει θεσπιστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ότι θα πρέπει μέχρι το 2050 να μην υπάρχει στερεό καύσιμο. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Εμάς μας δίνει τη δυνατότητα μέχρι τότε, είτε μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων που μπορούμε να κάνουμε.
είτε μέσω φωτοβολταϊκών που μπορούμε να κάνουμε, είτε μέσω των ΑΠΕ, δηλαδή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειων που πρέπει να συμμετέχουμε, εκτός το ότι θα ρίξουμε το κόστος. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τα ανταποδοτικά και αυτά που φορολογούμε στους πολίτες, είναι ότι θα έχουμε πιο πράσινο περιβάλλον, θα έχουμε δηλαδή ένα πιο καθαρό περιβάλλον. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, γιατί αύριο μπορεί να βγει μια άλλη πηγή ενέργειας, γιατί αυτή την πηγή ενέργεια που βλέπουμε τώρα με τις ανεμογεννήτριες και αυτά, άμα τα έλεγε κάποιος πριν 100 χρόνια, θα λέγαμε ότι είναι τρελός, έτσι. Εντάξει, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει μια αλματώδης ανάπτυξη και εξέλιξη και της τεχνολογίας των τεχνολογιών και των επιχειρήσεων γενικότερα και προσπαθούμε εμείς κάθε φορά να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. Και εφαρμόζοντας πάντα βέβαια τους νόμους του κράτους, οι οποίοι είναι, όπως είπε προηγουμένως ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, ότι πρέπει να κλείσουν οι κομματερές, πρέπει να μην γίνεται ταφή απορριμμάτων, πρέπει να μην γίνεται καύση απορριμμάτων, πρέπει να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, προσαρμοζόμαστε σε αυτά τα καινούργια και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και στα νέα δεδομένα με συγκεκριμένες ενέργειες, όπως σας είπα, αυτά δύο-τρία παραδείγματα, για να καταλάβετε πώς ακριβώς δουλεύει ο Δήμος. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει στο πρόγραμμα του Αντώνη Τρίτσι, έχουμε βάλει για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα μου πείτε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν αυτά τα προτερήματα, αυτά. Και αυτά όμως είναι μέσα γενικότερα στο πνεύμα, το ότι θέλουμε έναν πιο καθαρό πλανήτη, θέλουμε λιγότερα καυσαέρια, θέλουμε λιγότερη επιβάρυνση όσο μπορούμε. Εντάξει. Γιατί αν πάτε τώρα σε μερικές περιοχές, δεν θέλω να πω περιοχές, το βράδυ ας πούμε σας πιάνετε ανάσα, έτσι, εντάξει, από τα τζάκια και γενικότερα το τι καίμε εκεί πέρα. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι πάντα να προσαρμοζόμαστε και να εκμεταλλευόμαστε το κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα καθαρότερο πλανήτη και ένα καλύτερο αύριο. Ο Νεάρος έκανε μια ερώτηση. Θα ήθελα όσον αφορά το προηγούμενη ερώτηση που μιλά για την ανακύκλωση. Θα ήθελα να πατήσω πάνω σε αυτό και να κάνω μια ερώτηση δικιά μου. Παρατηρούμε πολλές φορές ότι αποβάλλονται μη ανακυκλώσιμα υλικά σε κάδους ανακύκλωσης και θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν κυρώσεις γι' αυτό και αν έχει πάρει μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το κράτος για να το αποτρέψει αυτό το ζήτημα. Δεν το κατάλαβα, γιατί ξέρω να έχει να κάνει με την αποβολή μη ανακυκλώσιμων υλικών σε κάδους ανακύκλωσης, τα οποία καταλήγουν σε κέντρα ανακύκλωσης και πρέπει να φιλτραριθούν. Εμείς ούτως ή άλλως από τους μπλε κάτω, να ξέρετε, έτσι γενικά το λέω, στέλνουμε παράδειγμα 100 τόνους όπως είπε ο προηγουμένος και 60.000 έρχεται 60 τόνοι έρχονται υπόλοιπα πίσω. Άρα τι σημαίνει, δεν κάνουμε σωστή να επιστρέφονται κυριολεκτικά, κυριολεκτικά και μάλιστα έχουμε την υποχρέωση να πηγαίνουμε να τα φορτώνουμε σε αυτή τη βιομηχανία που είναι στα Γιάννενα και να τα πηγαίνουμε στο χυτί του ελληνικού. Εντάξει, έτσι, γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πρώτα απ' όλα τις υποδομές. Εμείς δηλαδή σαν θεσμικά όργανα να φτιάξουμε τις υποδομές έτσι ώστε να έχουμε την απέτηση μετά από τους πολίτες να είναι σωστή απέναντι μας. Έτσι, αν δεν έχουμε εμείς τις υποδομές και ο Δήμας κάνει παράδειγμα, λέμε στην Κρίκα, ανακύκλωση και εγώ δεν πηγαίνω και τα παίρνω και τα βάζω μαζί στο απορριμματοφόρο, λέμε τώρα παράδειγμα, έτσι, θα απογοητευτεί και ο νέος ο Δήμας, ο νέος πολίτης και δεν θα κάνει ποτέ ανακύκλωση στη ζωή. Έτσι. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση. Εγώ θα θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ αυτό που ακριβώς κάνετε σαν σχολείο πρέπεις. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ζω δραστηριοποιούμε τα πολλά χρόνια εδώ στην παραμυθιά, αυτή η πρωτοβουλία η οποία γίνεται, για μένα είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Γιατί έχω περάσει και εγώ από τα χρονιά τα δικά σας, όχι σε αυτό το σχολείο, στο άλλο το σχολείο δίπλα. Λοιπόν, και με ευχαριστεί ιδιαίτερα και πιστεύω ευχαριστεί πρώτα απ' όλα εσάς που το κάνετε. Σε δεύτερη μοίρα τους καθηγητές, γιατί οι καθηγητές όλο και κάτι καινούριο μας ετοιμάζουν κάθε φορά, δεν σταματάνε ποτέ. Λοιπόν, για να τους ευχαριστήσω και να τους ευχηθώ σε όλους σας να έχουμε καλές γιορτές, να έχουμε καλό έτος και αυτή η συνεργασία την οποία έχετε με τους θεσμικούς φορείς να την επιδιώξετε
να την επιδιώξετε όχι μόνο με το Δήμο, με όλους τους θεσμικούς φορείς. Να έρθετε πιο κοντά στο κράτος, να δείτε πώς δουλεύει το κράτος και να ξέρετε και εσείς σαν πολίτες ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας και ποια είναι τα καθήκοντά σας. Έτσι ώστε άμα γνωρίζετε τι γίνεται, θα είστε και εσείς καλύτεροι πολίτες και θα, σε ορισμένα πράγματα θα μπορείτε και εσείς να βοηθείτε ο ένας τον άλλο, είτε οι μέτερους, λοιπόν, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.